Γεια σου, Τζόρτζιο. Καλησπέρα. Τι κάνεις, έχω καιρό να σε δω. Είσαι έτοιμος? Εγώ είμαι έτοιμος. Εσύ έχεις... που είσαι τόσο καιρό. Τις έχεις δει τις συνταγές? Τις έχω δει και τις συνταγές και τα υλικά βλέπω έχεις ετοιμάσει. Τις κατσαρόλες δεν βλέπω. Καλησπέρα και σε εσάς. Καταρχήν ξέρεις τι θα κάνουμε σήμερα. Εννοείται, ξέρεις. Κάτι, κάτι κατάλαβα. Σήμερα σκέφτηκα, ψάξαμε βιβλία, είδαμε και είπαμε να κάνουμε cheesecake. Γιατί το cheesecake πολύ παλιά ήταν ελληνικότατο. Ναι. Απλώς περάσανε πάρα πολλά χρόνια. Να πάει στην Αμερική, στην Αγγλία, να το ξαναγυρίσουμε πίσω σαν Αμερικάνικο και όμως είναι ελληνικό. Άλλαξε διαβατήριο δηλαδή. Άλλαξε διαβατήριο, το πήρατε και εσείς οι Ρωμαίοι από εμάς. Λίγο. Μην τσακωθούμε τώρα. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη συνταγή, που είναι ένα cheesecake ελληνικό με ανατολή μαζί. Γιατί θα κάνουμε με κανταΐφι. Το κανταΐφι είναι πολύ ανατολίτικο. Το cheesecake είπαμε το τυρί είναι ελληνικό. Και θα το παντρέψουμε. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Και είναι και πολύ εύκολο το cheesecake. Είναι πολύ εύκολο. Όλα τα cheesecake είναι εύκολα, αλλά θα κάνουμε και ένα λίγο πιο παιχνιδιάρικο με σοκολάτα. Ωραία. Αυτό το έχω για έκπληξη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο cheesecake με κανταΐφι, στο οποίο θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κρέμα τυρί, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 200 γραμμάρια σταφίδες ελληνικότατες, ένα πακέτο φύλλο κανταΐφι, 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για το σιρόπι, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια γλυκόζι. Καταρχήν, θέλω να φέρεις ένα μπολ, ας την κατσαρόλα γιατί σου κάνω πλάκα, ναι. Θα δούμε αν την δουλέψουμε. Αυτό θες? Έχεις μεγαλύτερο, γι' αυτό κάνει, κάνει. Ωραία. Θα πάρουμε το κανταΐφι μας. Το κανταΐφι πάντως έχω να μάθει και το δουλεύουμε πολύ στην Ιταλία, Βέβαια. Και όχι παντού. Μόνο σε γλυκά, και σε αλμυρά. Και σε αλμυρά. Γαρίδες κάνουν, φωλιές κάνουν. Μπράβο, ναι. Γίνει διεθνή. Φίρμα κανταΐφι. Το κανταΐφι το αφήνουμε να ξεπαγώσει, γιατί είναι συντηρείται στην κατάψυξη. Αλλά υπάρχει και φρέσκο, Σπάνια βρίσκεις φρέσκο. Πρέπει από πολύ παλιά εργαστήρια, όπου φτιάχνανε και τα λοιπά. Τώρα δεν υπάρχει. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο κανταΐφι, δεν σε έχει και ωραία... Είναι λίγο παγωμένο, παγωμένο. Και ξέρεις πού μπορείς να το ξεπαγώσεις λίγο? Πού? Στα μικροκύματα. Α, ναι. Ναι, στο φούρνο θα σου ξεραθεί στα μικροκύματα. Στα πολύ χαμηλά βατ. Χαμηλά σου, στα 600 βατ. Αν το βάλεις για 20 δεύτερα, θα σου μεγαλακώσει. Θες να το κάνεις? Να, με. Κάτω. Το δοκιμάσουμε. Με αυτό το σκεύος είναι εντάξει? Ναι, ναι, δεν έχει προβλήματα. Για να δίνουμε και λίγα tips, γιατί μπορεί να βιάζεστε να θέλετε να κάνετε το γλυκό άμεσα. Το ξεπαγώνετε στα μικροκύματα. Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Η κρέμα είναι πάρα πολύ εύκολη. Μπορούμε να την ανακατέψουμε με το χέρι ή να τη βάλουμε στον κάδο. Γιατί πολλοί, πραγματικά στο λέω, όταν κάνουν και τα μαθήματα και βλέπουν κάτι που ανακατεύω στο χέρι. Α, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο μίξερ για πιο ευκολία. Αλλά θέλει και λίγο χέρι, πώς δεν θέλει. Τυράκια. Cream cheese είναι αυτό, το λεγόμενο κρέμα τυρί. Θέλουμε 600 γραμμάρια. Άλλα 200. Άλλα 200, άλλα 200. Άλλα 200. Και αυτό είναι με χαμηλά λιπαρά. Είναι 25%. Για να είναι πιο ελαφρύ, Με μία μαρίς. Α. Ιταλία Μαρίς, ό,τι θέλεις. Θες να το ανακατέψεις στο χέρι ή στο... Στο χέρι, εμείς είμαστε παραδοσιακοί με το χέρι. Και είσαι άλλο και μπολ. Επαγγελματίας. Βάλ το. Θα το ανακατέψεις εσύ, γιατί είσαι εσύ μικρότερος μου. Ναι. Κάνω και λίγο γυμναστική, που δεν βλάπτει, στην κουζίνα. Okay. Έχουμε και την ευκαιρία αυτή. Έχεις χρόνο εσύ για γυμναστική? Όχι. Αλλά γυμνάζομαι ανακατεύοντας κρέμες, περπατώντας. Σε λέω σα, sorry. Δεν πειράζει. Αυτά έχει κουζίνα. Θα δοκιμάζουμε. Πολύ ωραίο. Και λίγο νεράκι που έχει, δεν πειράζει. Πάντα βγάζουν λίγο υγρασία. Υγρασία. Αλλά μας βοηθάει και όλες να το ανακατέψουμε πιο. Σωστό. Και αυτό που βοηθάει στο ανακάτεμα, να ξέρετε, είναι η ζάχαρη. Και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουμε άχνη. Όλο θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό, Ναι, ναι. Το ανοίγω όλο, ναι. Έλα εδώ που σε θέλω που είσαι. Ναι. Βάζουμε και την άχνη.
Έλα εδώ εσύ που είσαι Ποπάι, ε. Ποπάι, 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 ξέρεις. Εγώ πιστεύω που εδώ είσαι έτοιμος. Τι λες? Το κόβουμε με τα δάχτυλα. Έτοιμος. Έτοιμος. Θα ρίξεις και τις σταφίδες. Α, οκ. Τις σταφίδες δεν τις μουσκεύουμε. Αν θες όμως, μπορείς να τις μουσκέψεις. Μαύρη δάφνη. Με κάτι. Μαύρο δάφνη, να κονιάκ. Αλλά... Εγώ την επίναση με. Και νερό. Απλά έτσι να φουσκώσουν λίγο, ε. Ναι. Κόβω εγώ λίγο το καταγυφί. Υπάρχουν δύο λύσεις. Αφού το κόψετε σε μικρά κομμάτια, έτσι, με το βούτυρο μπορείτε να το ανακατέψετε όλο ή με ένα πινέλο. Εγώ θέλω τώρα να μου λιώσεις. Θέλω άλλα υλικά, θα βάλουμε και... Θέλω να μου λιώσεις ή στην κατσαρόλα ή στα μικροκύματα. Θα χρειαστούμε περίπου 300 γραμμάρια βούτυρο. Λιώστε όλο, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλο. Ξέρω που θα κάνεις και άλλα cheesecake σήμερα, γι' αυτό και... Οπότε, θέλεις κατσαρόλα για μικροκύματα. Μικροκύματα. Βάλτε. Μας αρέσει περισσότερο. Το χωρίζουμε στα δύο. Βάζουμε το μισό στο κάτω μέρος και το πιέζουμε. Και τώρα τελευταίος που είναι επίσης της μόδας στα cranberries πολύ. Μπορεί να βάλεις και cranberries. Cranberries, μπορεί, ναι, να βάλεις ελληνικότατα, σίκα, ξερά, ψιλοκομμένα. Αυτό δεν θα το ψήσω μαζί με την κρέμα. Το cheesecake. Μετά θα μπει η κρέμα. Όχι, θα το ψήσουμε μαζί. Α, θα το ψήσουμε μαζί. Για βάλουμε και σιρόπι. Γι' αυτό φρούτα του δάσου, γι' αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ε. Όχι. Σ' άλλο cheesecake. Σ' άλλο cheesecake. Ωραία, λιώστο μου και περιμένω σένα. Τώρα μαζεύω εγώ μίσα. Δεν με πειράζει, εσύ κάνεις άλλη δουλειά, πρέπει να κάνω και άλλη δουλειά εγώ. Αφού δεν ήθελες την κατσαρόλα να λιώσεις. Λοιπόν, πάλι στους 600 το βάζω, ε. Βάλτε στους 600. Απλώς δεν θέλει να το καίμε, να βράζει το βούτυρο. Και όπως έχουμε πει, σε όλα τα σιροπιαστά, ακόμη καλύτερο είναι να το κάνουμε κλαρίφια. Κλαρίφια, βέβαια. Δηλαδή τώρα που θα το λιώσει, να πάρουμε την επιφάνεια. Είμαστε έτοιμοι. And all the lights that lead us there are blinding. And there are many. Αν δεν μπει το βούτυρο σε αυτά τα γλυκά, δεν κάνουμε δουλειά. Και επίσης, και αυτό ζεστό είναι ωραίο. Μπορεί να το έχεις ψήσει για επειδή δεν θα έχεις χρόνο. Να το ζεστάνεις και αν κάνεις το σιρόπι εκείνη την ώρα και να το σιροπιάσεις. Τι ώρα που είναι εδώ που είμαστε μαζί, κοιτά κάνεις εσύ και εγώ σε κοιτάω, τι ωραίο πράγμα, ωραίο να πράγμα. Σας φτιάξουν οι άλλοι. Με σένα σου μαγειρεύουνε ποτέ, σου φτιάχνουνε τίποτα? Εντάξει, έχω έχεις παιδιά παράπονο στο εργαστήριο, δεν έχω παράπονο, δεν έχω παράπονο. Και τώρα το απλώνουμε το τυρί. Α, ξέρεις τι θέλω? Πες μου. Γιατί σίγουρα θα αναρωτιούνται και πάντα ξεχνάω τις διαστάσεις. Τις συνταγές δεν τις ξεχνάω, όλες τις διαστάσεις. Φέρε το μέτρο και ένα μέτρο έχει. Ναι, να το μετρήσουμε το ταψάκι. Ναι, να πούμε στον κόσμο τι ταψάκι βάλαμε. Για αυτές τις αναλογίες. Λοιπόν, για κάνε το καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, κύριε, εδώ χρησιμοποιούμε φάρτος 26 και μήκος, πώς τα λέω καλά, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και μήκος 38. 26 και 38. Περίπου. Τώρα εντάξει, αν έχετε λίγο πιο μικρό, πιο μεγάλο, θα μας θα γίνει πιο χαμηλό ή πιο χοντρό. Και επίσης θέλω να το πεις στα ιταλικά. Μάλιστα. Λοιπόν, la lunghezza sono 36 centimetri, στέλιο. Sì, bravo. E la larghezza sono 26. Ωραία, τώρα γιατί... Siamo posti così. Μπράβο. Γιατί ξέρεις, μας παρακολουθούν και στην Ιταλία. Α, ναι. Βέβαια. Μέσα από το site. Πες και ένα τσάο λοιπόν και εσείς. Τσάο. Τσάο από Greece. Ξανά πάντα κατά ύφη. Ναι, έλα, πάρε το μισό εσύ.
και το μισό εγώ. Το κάνεις έτσι. Εδώ το κάνω εγώ εδώ. Ναι, οι Τούρκοι ξέρεις το κάνουν έτσι, έτσι ψηλό, 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 ψηλό. Γιατί σου βγαίνει πιο τραγανό, δηλαδή. Ναι, και πιο ωραίο. Οι Τούρκοι το κάνουν, θα το κάνουν για κάποιο λόγο, δεν θα το κάνουν. Ναι. Είναι πιο ψηλό, είναι πιο το κάνουν για αγχολητικό, ξέρεις, περνάνε την ώρα τους. Ξέρεις, δεν ξέρω τι να κάνω και κάθονται με τον καταλήφι έτσι, ε. Να το βάλεις στο φούρνο, πάμε να πιούμε έναν καφέ. Καλά, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, ε. Και εσύ, και στα 50 με 60 λεπτά θα έρθουν να κάνουν το σιρόπι. Πώς με βλέπεις? Σε βλέπω σωστός. Αλλά το άνοιξα τέλεια, τέλεια, δεν έχεις παραπονό. Αν και Ιταλός, καλό. Αν και Ιταλός. Το πιέζουμε. Α, θέλει πάτημα, ε. Ναι, 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 ναι. Το καταήχει θέλει για πάτημα. Να κάνει, για να κάνει υποθή με την κρέμα και, ναι, και το αφήσει κενό, ε. Ενώ γιατί μετά θα ξεραίνει. Μαδάει και δεν θα είναι ωραίο στο κόψο. Εδώ όμως δεν το άνοιξες καλά, sorry, ε. Α, μας κούζει, ε. Ό,τι πεις. Αφού μας βλέπω από την Ιταλία πρέπει. Ξέρεις. Να το κάνεις σωστή τη δουλειά. Ναι. Ωραία, καθάρισες λίγο εδώ. Και εγώ δώσ' μου το βούτυρο. Βουτυρώνουμε και την επιφάνεια. Το φούρνο να σου ανάψω. Άναψε το. Το φούρνο. Βέβαια, πάντα. Να ξέρουμε ότι η φούρνη πρέπει να είναι προθερμασμένη. 170 μου είπες, ε. Ναι, ειδικά στα κέικ. Daybreak, another new day. The mist on the meadow is drifting away. Περίμενε λίγο να ζεσταθεί, να ζεσταθεί και άλλα να καθαρίσουμε. Φτιάχνεις καφέ. Να καθαρίσουμε, να το βάλουμε και μετά για καφέ. Διάλεξε. Σου χρειάζεται κι άλλο το μέτρο? Όχι, όχι, θα πάει για πλήσιμο. Γιατί το λέρωσα. Πριν πάμε για καφέ και βάλουμε αυτό στο φούρνο, ναι, να ετοιμάσουμε να έχουμε stand-by την... Το... Τα υλικά της, του σιροπιού, ε. Που είναι 300 ζάχαρη. Περίμενε. Έλα, αφού είναι ζυγισμένα, ναι, έχουμε ζυγισμένα, εντάξει. Συγγνώ, και επειδή είναι βαρύ λίγο το σιρόπι εδώ, έχει περισσότερη ζάχαρη από νερό, βάζουμε γλυκόζι. Γλυκόζι. Για να μην ζαχαρώσει. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν έχουμε γλυκόζι, εντάξει. Μελί, θα σας αφήσω να βάλετε και λίγο λεμόνι. Άστο τώρα το σιρόπι. Λες να έχει ζεσταθεί να το βάλω? Βάτω. Σίγουρα γιατί ανεβαίνει γρήγορα ο φούρνος. 170, πόσα λεπτά? Βάτω στα 50 λεπτά. Βάτω 60 λεπτά. 60 λεπτά. Έχουμε να πιούμε καφέδες. Και θα μάθουμε καινούργια γλυκά μεταξύ μας. Δεν ανάβω τη φωτιά, είναι σαν αμονή. Είσαι έτοιμος. Κάνουμε ένα τελευταίο καθάρισμα και πάμε για καφέ. Ακόμη καφέ πίνω, ε. Τελευταία μπουκιά. Δεν μπορείς να πεις, ε. Ο Ιταλός γουλιά, έφυγε... όχι μπουκιά. Γουλιά, όχι μπουκιά. Λοιπόν, μην μπερδευτούμε. Πεινάω μάλλον. Ο Ιταλός όμως σου έφτιαξε ωραίες πρεσάκι. Αλίμονο. Δεν πας να φέρεις και το... Βράζει, κατά υπάκι το ελληνικό. Comme t'es pas là, je suis sur les points comme. Bon, et voilà. Και τα δύο ή θες μόνο? Βάλτο εδώ. Βάλτο. Α, και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο. No problem. No problem. Μάλλον θα κρατήσω. Εντάξει, εντάξει. Κανόνες να μου κάψεις τον πάγκο, ε. Αλίμονό μου. Έτσι. Δεν βάζω πολύ σιρόπι. Απλά έτσι το... Αφού είπες που αυτό θέλει να τρέχεται ζεστό, δεν είπες πριν, εγώ έτσι όχι. Άκουσα και τα πήρα. Αν θέλουμε έτσι, αυτό το συγκεκριμένο όχι. Α. Λέω για το κιουνεφέ. Ήμουν έτοιμος για πιάτο. Ωραία. Thank you. Οκ, θα το... Τι σε νοιάζει, θα το αναλάβω εγώ. Αφήσουμε να κρυώσει και βιάζεσαι να φας, αλλά θα σου το κεράσω στο food styling. Ωραία. Λοιπόν, πάρ' το, βάλ' το στο καρότσι, γιατί θα ετοιμάσουμε, να μην καείς, τη δεύτερη συνταγή, που είναι ένα cheesecake ψητό με cranberries, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου.
θα έρθει μια γλυκιά κοπέλα μαζί μου. Είμαι εδώ με το όμορφο κορίτσι που σας είπα, τη Λίλη. Καλησπέρα. Γεια σου. Για να κάνουμε τη δεύτερη συνταγή. Τι κάνεις, τα νέα σου. Τα νέα, όπως τα ξέρετε, σχολείο, μαθήματα. Σχολείο, όλα αυτά. Σεμινάρια. Τσισκέι. Βασικότατο. Κάνεις τσισκέι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Πριν σου πω, αν κι άκουσες τη δεύτερη συνταγή. Ναι, κάτι πήρε τα αυτή μου. Πάμε να ταξιδέψουμε λίγο, να δούμε κάποια ιστορία. Τι ωραία, πάμε. Διάφορα είδη γλυκισμάτων που έμοιαζαν με το σημερινό cheesecake ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Ο πρόγονος του cheesecake, η αρχαία ελληνική πίτα με τυρί, πέρασε στα ρωμαϊκά διαιτολόγια και από εκεί στα τραπέζια των ευγενών της Αγγλίας και της Δυτικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, οι συνταγές των ευρωπαϊκών cheesecake έφτασαν στην Αμερική μαζί με τα κύματα των πρώτων μεταναστών. Τι έκανε όμως το ψητό cheesecake της Νέας Υόρκης να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα? Ένα τυχαίο γεγονός. Το 1872, ο William Lawrence από το Τσέστερ της Νέας Υόρκης προσπάθησε να φτιάξει μια ποικιλία γαλλικού τυριού. Ανταυτού όμως παρασκεύασε κρεμώδες τυρί. Στις αρχές του 1900, ο Arnold Ruben, ιδιοκτήτης του ομώνυμου εστιατορίου αλλά και του θρυλικού Turf, χρησιμοποιώντας αυτό το είδος τυριού, επινόησε το νεοϊορκέζικο cheesecake. Την πατρότητα πάντως, εκτός από την οικογένεια Ρούμπεν, διεκδικεί και το εβραϊκό Daily Radners. Στα επόμενα χρόνια, η μανία του cheesecake που κατέλαβε τους Νεοϊορκέζους είχε και κάποιες πιπεράτες προεκτάσεις. Το 1912, ο James Caan, φωτογράφος εφημερίδας στη Νέα Υόρκη, τράβηξε μερικές αποκαλυπτικές πόζες γνωστών καλονών της εποχής. Όταν είδε το αποτέλεσμα, αναφώνησε: «Πόπο, τι cheesecake!» Έτσι ο όρος cheesecake έγινε συνώνυμος των σεξι φωτογραφιών. Υπήρχε μάλιστα και περιοδικό με τίτλο Cheesecake, το οποίο το 1950 δημοσίευσε στο εξώφυλλο τη Marilyn Monroe με ένα αποκαλυπτικό για την εποχή κίτρινο μπικίνι. Οι Νεοϊορκέζοι πάντως μέχρι σήμερα ισχυρίζονται ότι το cheesecake έγινε πραγματικά cheesecake από τη στιγμή που φτιάχτηκε στη Νέα Υόρκη. Ωραία δεν ήταν η ιστορία? Πολύ ωραία. Είδες που μαθαίνεις και πράγματα εδώ, δεν κάνεις μόνο γλυκά. Βέβαια. Γιατί πρέπει να ξέρουμε την ιστορία των γλυκών, των υλικών, των πραγμάτων γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το ψητό cheesecake με cranberry. Αν δεν θέλουμε cranberry, μπορούμε να βάλουμε άλλα σταφίδες, ξερά βερίκοκα, ξερά σίκα, ψιλοκομμένα. Αποφεύγουμε να βάλουμε ομά φρούτα, εννοώ, ας πούμε, φράουλες. Μπορούμε όμως να τα συνοδεύσουμε με φρέσκα φρούτα. Όχι να απλά τα ψήσουμε να μαζί, τα ψήσουμε μαζί γιατί θα βγάλουν τους χυμούς. Ακριβώς. Ψητό cheesecake με cranberries. Υλικά για τη βάση. Θέλουμε 250 γραμμάρια πισκότα digest, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και για τη γέμιση 1 κιλό κρέμα τυρί, 160 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 4 αυγά, 100 γραμμάρια cranberries και άχνη για πασπάλισμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε τη βάση. Παίρνουμε ένα τσέρκι διαμέτρου 24 εκατοστά και ύψους 4 με 5. Λοιπόν, αλλά πρώτα θέλω να μου λιώσεις λίγο το βούτυρο που είναι 100 γραμμάρια στα μικροκύματα. Έτοιμο. Εγώ παίρνω τα 250 γραμμάρια και θα τα τρίψουμε στο blender. Αν έχει μείνει κανένα μεγάλο κομμάτι, δεν μας πειράζει, θα τους σπάσουμε με τα δάχτυλά μας. Έτοιμο. Καλά, δεν πειράζει να είναι και τελείως λιωμένο. Δεν πειράζει. Είναι σχεδόν λιωμένο. Αφού οπότε είναι μια χαρά. Τέλεια. Το ρίχνουμε μέσα στο μπισκότο. Που λες τα cheesecake στην αρχαία εποχή ήταν πολύ ελληνικά. Τα
πρώτο ξεκίνησαν οι Έλληνες. Με διαφορετικό. Πρώτη φορά εδώ τώρα, με έτσι. Πολύ διαφορετικό. Θέλει λίγο μελέτη και ψάξιμο. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια με διαφορετικά τυριά, με διαφορετικούς τρόπους. Σίγουρα. Τα υιοθέτησαν κάποιοι, αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες, τα οικειοποιούνται και μετά τα διαδίδουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την κρέμα που είναι πάρα πολύ εύκολη. Την προηγούμενη την κάναμε στο χέρι. Ναι. Είχαμε το Giorgio, ανακάτω δεν είχαμε πρόβλημα. Ναι. Τώρα να μην σα ταλαιπωρήσω, θα το βάλουμε στο μίξ. Θέλω να με βοηθήσεις και να ανοίξεις τα πακέτα. Cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it is. Πώς ανοίξαμε πέντε, εγώ άψογης. Και αυτό δικό σου. Όχι, όχι, άστο με την ένα. Βάζουμε και την άχνη 160 γραμμάρια. Το μαλακώνουμε λίγο πρώτα. Με το φτερό, καλύτερα. Αν δεν διαθέτετε φτερό ή το λεγόμενο κάπα, μπορείτε να βάλετε σύρμα. Σιγά σιγά στην αρχή, για να μην γίνουμε άσπροι. Και τώρα, παίρνουμε 4 αυγά. Και βιολογικά. Το καλύτερο αυτό είναι νομίζω. Ρίχνουμε ένα-ένα το αυγό μέσα. Ξέρεις τι, αν τα ρίξουμε όλα μαζί, δεν θα έχουμε καλή ομογενοποίηση. Κατάλαβα. Πάντα φέρνω παράδειγμα γιατί το πιο κοινό για κάποια νοικοκυρά είναι η μαγιονέζα. Και μας βοηθάει όλα τελικά. Και είναι και ελευθέρας βοσκής, έτσι. Α, έτσι. Το καλύτερο. Το καλύτερο δεν είναι. Όπως παλιά, όπως τα χωριάτικα. Δώσουμε ένα μπολάκι. Γιατί σου μιλάω και ξεχνάω, ποτέ δεν τα ρίχνουν, δεν τα σπάμε μέσα, γιατί μπορεί να μας πέσει η τσόφλη. Okay. Το γλίτωσα, δεν μου πέσε, γιατί αν μας πέσει... Κοίταζα και εγώ, μια χαρά ήταν. Και ρίχνουμε και το τελευταίο. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε 160 με 170, νομίζω είναι ανοιγμένο. Ναι, να πιτσικάρει. Και ψήνουμε 45 με 50 λεπτά. Τώρα αυτό, είπα πάντα θέλουμε λίγο φαντασία. Και εδώ δεν θέλει να το γνωρίζουμε ή προσθέσαμε παραπάνω αυγό ή και μας χάλασε το γλυκό. Εδώ μπορούμε να το κάνει ο καθένας, να βάλει ξύσμα από λεμόνι. Να βάλει από πορτοκάλι, να βάλει ένα μυρωδικό. Αυτό μπορεί να το κάνει. Μη μου μειώσει άλλα υλικά. Αυτό. Εκεί. Μη βάλει άλλο υλικό για να το κάνει πιο light. Ναι, γιατί παίζουν ρόλο τα συγκεκριμένα λιπαρά για κάθε υλικό. Δεν γίνεται να τα αλλάξεις μόνο σου. Τα κράμπερς επίσης ή τα ανακατεύουμε ή βάζουμε και λίγα να φαίνονται, δηλαδή. Μπορούμε και να τα μπερδέψουμε στην κρέμα. Ναι, να πάρω αυτό το μικρό. Δηλαδή μπορούμε να τα κάνουμε έτσι. Να μπουν και μέσα. Ναι. Να μπουν και μέσα γιατί είναι αρκετά και λίγα μπορούμε να βάλουμε και από πάνω. Και αυτό που πρέπει να κάνεις όμως εσύ τώρα, το βάλεις. Φούρνο. 45 λεπτά. Λοιπόν, έλα να καθαρίσουμε. Τώρα δεν θα πιούμε καφέ άλλο, θα πιούμε νερό. Για να το βγάλουμε από το φούρνο σε λίγο, έτσι. Καθαρίζουμε. Λοιπόν, άνοιξε εσύ το φούρνο να το βγάλω εγώ αυτή τη φορά. Να μην σε κάψω. Και τι ωραίο που έγινε. Πολύ ωραίο, Ανεβήκαμε και λίγο τα cranberries. Λοιπόν, το αφήνουμε να κρυώσει. Τώρα δεν βάζουμε ποτέ άχνη σε ζεστά γλυκά γιατί θα ρωτήσουνε. Θα κρυώσει και θα το δοκιμάσει στο food style. Ναι. Εννοείται να το πάμε.
Να στο δώσω για δώρο. Κάποιος λέει, αχ, α, έχω, ναι, επίσκεψη να πάρω, θα, μπράβο, το πάρω ολόκληρο. Και εγώ έχω μία μετά. Ωραία, θα το δώσω ολόκληρο. Πάμε για την επόμενη συνταγή που θα έρθει ο Τζόρτζιο εδώ να κάνουμε το cheesecake που το τάξα με σοκολάτα. Γεια σου ρε Τζόρτζιο, ξανά εδώ. Γεια σου ρε Στέλιο. Μου είπες ότι θα φύγεις, αλλά σε κράτησα για το cheesecake. Είδες, αφού είπες, τη λέξη κλειδί, σοκολάτα. Θα κάνουμε ένα cheesecake σοκολατένιο, το οποίο θα τα κόψουμε σε ράβδους, τα μπάτς που λένε. Α, ωραία. Και είναι ότι πρέπει για τα παιδιά στο σχολείο. Βλέπω, έχεις ετοιμαστεί, διάβασε τα γη, κάνει μπεν μαρίνα αλλιώς σοκολάτα και τα γνωστά. Να πω τι θα χρειαστούμε. Βέβαια. Ωραία. Cheesecake με σοκολάτα. Υλικά για τη βάση. 100 γραμμάρια μπισκότα, 20 γραμμάρια αμύγδαλα σε σκόνη, 40 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για την κρέμα, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 450 γραμμάρια κρέμα τυρί, 60 γραμμάρια άχνη, 2 αυγά και 100 γραμμάρια φιστίκι εγγύης. Λοιπόν, ας βάλουμε να λιώνει δηλαδή, η σοκολάτα. Σοκολάτα, ναι. Να το χαμηλώσουμε λίγο, να λιώσει μια χαρά. Παίρνουμε σοκολάτα, θέλουμε 100... Πόσο είπαμε, 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια. Τη μισή δηλαδή. Ωραία, πάστε πάνω. Επάνω σ' όλη. Πάτε. Εντάξει, μισή θα την πάρω για το σπίτι. Να τη δώσεις από μένα με αγάπη. Στις κόρες. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να τρώνε για πολύ σοκολάτα. Μην τα λες αυτά. Πρέπει να τρώνε τα παιδιά. Αν δεν φάνε τώρα σοκολάτα, πότε θα φάνε. Θα μας κάνουμε πολύ με παιδίατρη και υιοδοντίατρη. Ναι, καλά. Λοιπόν, στη μέση. Στη μέση. Okay. 40 βούτυρο σε λίγο μισό λεπτό. Σου δώσω τα μπισκότα, τα οποία θα τα λέσουμε. Η σοκολάτα πρέπει να είναι αρκετά ζεστή όταν λιώσει. Εντάξει, σε βάλτε σε ένα μπολ. Σε ένα μπολάκι. Ναι, ναι. Να κάνουμε και ένα μπεν-μαρί παραδοσιακό. Παραδοσιακό μπεν-μαρί. Σε έχω τρελάνει στα μικροκύματα. Εντάξει, αν μας βολεύει γι' αυτό. Κοίτα, δίνουμε λύσεις για όλους. Για όλους. Και όλα τα γούστα. Έτσι. Λοιπόν, κατεβάζουμε τη φωτιά. Βγάζω. Όχι, όχι, άστα. Είπαμε σήμερα θα παίξουμε μπεν-μαρί παραδοσιακά. Αμύγδαλο. Το αμύγδαλο στο μπισκότο. Και τώρα το αγαπημένο βούτυρο που θα το λιώσουμε σε μπεν-μαρί. Θέλουμε 20 γραμμάρια. Όχι 20, συγγνώμη, 40. Έτοιμος. Έτοιμος. Είναι λίγο τώρα το βούτυρο, το λιώνουμε σε μπεν-μαρί. Ωραία, ανακάτεψέ το. Εν μεταξύ όλοι έχουν απορία γιατί βάζεις μαύρο γάδι. Θέλω να το πεις και εσύ γιατί. Γιατί μ' αρέσει αισθητικά. Αλλά και φαίνεται η βρώμα. Μπράβο, έτσι. Μην έχετε πια απορίες. Σας στείλαμε κάποια την απορία. Σωστό. Τη ζαχαροπλαστική φοράμε πάρα πολύ γάδι. Στο εργαστήριο καταναλώνουμε άπειρα. Άπειρα. Λοιπόν, εδώ τελείωσε. Άσε όμως λίγο τη σοκολάτα, κλείστο να παραμένει ζεστή. Λοιπόν, ρίχνουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε. Θέλω να πάρεις και να μου ανοίγεις ένα-ένα. Θα σου ανοίξω κι εγώ ένα. Πόσο χρειαστείς? 450. Θα ανοίξεις τα δύο πακέτα που είναι 400 και τα 50 θα στα δώσω εγώ. Okay. Σε ένα τσέρκι τετράγωνο ή αν έχουμε κάποιο άλλο σκεύος. Οι διαστάσεις είναι 20x20. Πιέζουμε το μπισκότο. Αν θέλουμε το προσψίνουμε για 10 λεπτά και μετά βάζουμε την κρέμα και ξαναψίνουμε. Αλλά αν θέλουμε δεν το προψίνουμε γιατί θα το ψήσουμε όλο μαζί. Παίρνουμε τα μισά φιστίκια, τα ρίχνουμε πάνω από το μπισκότο, τα πιέζουμε. Το βλέπεις έτσι. Ωραία.
Αυτό είναι τσακπίνικο, έτσι βάζεις και λίγο. Τσακπίνικο, τσακπίνικο. Πάει αυτό, πάει και αυτό. Λοιπόν, α, εγώ σου υποσχέθηκα να σου δώσω και 50 γραμμάρια. Πάρ' τη ζυγαριά. Αυτό ας το κάνω ωραίο σάντιτς μετά. Μου έχεις φέρει πες και σολομό. Με το τυρί. Ναι. Και τυραμισού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό το... Ναι. Να γίνει λίγο πιο υφάλμιο, έτσι, πιο παιχνιδιάρικο. Ωραία. Αφού το εγκρίνεις, το τυρί για τυραμισού. Εγκρίνω. Που είσαι Ιταλός, 60 γραμμάρια άχνη. Αφού γύρισε ο Μπρατσαράς τώρα, δεν το έκανε στο μίξερ. Εννοείται. Γι' αυτό και μετά οι νοικοκυρίες έχουν αυτά τα μπράτσα τα δυνατά, ε. Κάτσα, ειδικά οι κυρίες που ανοίγουν φίλο. Λοιπόν, σου δίνω 2 αυγά. Α, θέλουμε και αυγά εδώ, ε. Ναι. Και λευθέρας βοσκής θα σου δώσω. Ανά. Σε ξέχασα. Τη διατηρούμε ζεστή, γιατί το μείγμα αυτό είναι κρύο και αν πάμε να τα ενώσουμε, μπορεί να παγώσει σοκολάτα και να κάνει βόλους. Οπότε δεν είναι καθόλου καλό για το τελικό αποτέλεσμα. Και πιστεύεις. Και για να μην πάθουμε αυτό που σου είπα, ναι. Γιατί εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ελέγχω. Ναι. Σε κάποιον μπορεί να είναι πολύ κρύο το μείγμα εδώ. Mm-hmm. Και αν το αδειάσει αυτό εδώ, είναι παγωμένο, θα κάνει βολάκια. Βολάκια, ναι. Οπότε και μισή, θέλω να μου κάνει. Θα ρίξουμε λίγο εδώ. Πάλι λίγο θερμοκρασία. Είναι και λιπαρό, οπότε στη σοκολάτα δεν έχει πρόβλημα. Και τώρα. Ανακατεύεσαι. Είναι αυτά τα μικρά μυστικά που... για καλύτερο αποτέλεσμα. Που εγώ δεν τα έχω ποτέ μυστικά, τα λέω, αλλά ό,τι προλαβαίνει. Αλλά ξέρεις τι παθαίνει ο κόσμος και θέλω να το επισημάνω. Και εγώ μαζί σου. Ότι αλλάζει λίγο τα υλικά, αφαιρεί αυγά να το κάνει πιο light, βάζει άλλο πιο χαμηλά λιπαρά για κάτι. Ναι. Λάθος αποτέλεσμα, οπότε δεν φταίω εγώ. Όχι, τις δοκιμασίες, καθένας που κάνει, έχει και την ευθύνη της δοκιμασίας. Έχει και την ευθύνη και πρέπει να έχει και λίγο γνώση των πραγμάτων. Λοιπόν, έχουμε προθερμάνει το φούρνο, όχι. Όχι. Στους 150 βαθμούς. Αδειάζουμε όλο το μείγμα. Δεν σε πειράζει που σου άλλαξα τη γλώσσα επειδή είσαι ιταλικά. Καθόλου. Θα το παρακολουθήσεις εσύ από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Δεν θα φύγεις. Και αν δεν το διορθώσεις θα μείνεις εδώ. Αν και στο ψήσιμο θα κάτσει. Και θα φουσκώσει λίγο, λοιπόν, θα φουσκώσει. Α. Παυλάκι καθόλου. Είναι βαρύ το κυρί. Ψήνουμε. Μία ώρα στους 150 βαθμούς και 45 λεπτά με μία ώρα κλείνουμε το φούρνο και το αφήνουμε μέσα. Τουλάχιστον μία ώρα να κρυώσει μέσα στο φούρνο. Το βγάζουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και το κόβουμε την άλλη μέρα. Οπότε θα περιμένεις να αλλάξεις και ρούχα με την αλληλεγγύη. Τι, αύριο θα το δοκιμάσουμε. Σου έχω κι άλλο έτοιμο εγώ, άστα. Λέω κι εγώ. Αυτό το πάρεις μαζί σου για αύριο. Πάρ' το. Θες λαμαρίνα. Θέλω λαμαρίνα. Σου έκανα σαμποτάζ. Θα καθαρίσουμε και σε μία ώρα θα το βγάλουμε. Και θα το βάλεις στο ψυγείο. Θα το βάλεις στο ψυγείο. Σου φάλω. Νο, νο. Η καλύτερη ώρα, νομίζω, για όλους. Αμέ.
Για σας ακόμη καλύτερη, γιατί θα δοκιμάσετε. Ο κόσμος τι να πει, θα τα φτιάξει. Πάτε μάτια ψάρια. Θα τα φτιάξει, θα τα φτιάξει. Πρέπει πάντα να προμηθεύεται ο κόσμος. Από νωρίς το Σάββατο, κάποια υλικά για να περιμένει τα υλικά για να τα φτιάξει. Είναι Κυριακή, την άλλη μέρα, οπότε είναι το καλύτερο. Ψητό cheesecake με cranberries. Υλικά για τη βάση. Θέλουμε 250 γραμμάρια μπισκότα digest, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και για τη γέμιση 1 κιλό κρέμα τυρί, 160 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 4 αυγά, 100 γραμμάρια cranberries και άχνη για πασπάλισμα. Αλέθουμε στο blender τα μπισκότα και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο. Τοποθετούμε ένα τσέπι σε ένα ταψί και βάζουμε μέσα τα μπισκότα με το βούτυρο και πιέζουμε προς τα κάτω. Ανακατεύουμε το τυρί με την άχνη πολύ καλά, προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Αδειάζουμε πάνω από το μπισκότο, σκορπίζουμε τα cranberries και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Αφήνουμε να κρυώσει. Ωραία δεν είναι. Πολύ ωραία. Την πιατέλα τι έχετε. Ναι, μου έλειπε και μια τέτοια πατέλα στο σπίτι. Α, θες δηλαδή, μπορώ να... Να σε ξεφορτώσω με την πιατέλα. Με το γλυκό όμως, ε. Δεν θέλει και πολλά πολλά. Σκεφάσαι το φούρνο. Όχι. Είναι όμορφα από μόνα τους, δεν χρειάζονται. Τι θες να πεις, δεν είναι τα υπόλοιπα γλυκά όμορφα. Όχι, λέω που κάποια θέλουν λίγο παραπάνω. Ναι, σωστά. Και κάποια δεν παίρνουν πολύ food spike. Επειδή θέλω να κάνω καλό food styling και είμαστε μέσα στην άνοιξη, δεν μπορεί να το ξεχνάμε αλλιώς. Αυτό είναι η Ασία, η κυρία με το κουτάκι. Εγώ είμαι ευχαριστημένο και έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή. Θα πάρεις το δίσκο για το γλυκό. Και τα δύο μαζί, είπαμε. Καλά. Να. Cheesecake με καταΐφι, 800 γραμμάρια κρέμα τυρί, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 200 γραμμάρια σταφίδες ελληνικότατες, ένα πακέτο φύλλο καταΐφι, 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για το σιρόπι, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια γλυκόζι. Ανακατεύουμε πολύ καλά το τυρί με την άχνη και προσθέτουμε τις σταφίδες. Ψιλοκόβουμε τα δάχτυλά μας το καταΐφι, στρώνουμε το μισό πιέζοντάς το μπροστά κάτω σε ένα ταψί, το βουτυρώνουμε και απλώνουμε την κρέμα. Επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο καταΐφι και το βούτυρο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Πριν βγάλουμε από το φούρνο, βράζουμε το σιρόπι και σιροπιάζουμε και τα δύο μεστά. Αυτό νομίζω, επειδή είμαι πιο της Ανατολής, μ' αρέσει πολύ. Θέλω να δοκιμάσω την κρέμα, δεν έχεις έτσι. Ναι, δεν έχει και πολύ σιρόπι να είναι γλυκό. Έχει όσο πρέπει. Ακούω, λένε. Δίκαιο. Κύριος απέναντι, το μεταξύ, είναι πολύ επικίνδυνος. Και λέω, επειδή είναι ελληνικό. Μέλι, ε. Και δεν έχει και πολύ σιρόπι. Για να το σκοτώσουμε έτσι, να το... Τώρα το τρώμε αυτό, ε. Εάν ήταν... Θα φάτε όλοι, όλοι. Εάν ήταν, ας πούμε, ρακόμηλο. Δηλαδή, μέλι ζεστό και να έμπαινε και λίγο ρακί. Έχω ρακόμηλο και είμαι στο ψυγείο. Τι λες, ζεστό, έτσι, τύπου σιρόπι. Θες να φέρεις να πιεις και ένα να τον κοπανείς, θα πας για δουλειά τώρα. Όλα τα λέει, όλα τα λέει. Δεν κρατάει μυστικά κανένα. Και λίγο κανέλα που του πάει. Tomorrow
Cheesecake με σοκολάτα. Υλικά για τη βάση. 100 γραμμάρια μπισκότα, 20 γραμμάρια αμύγδαλα σε σκόνη, 40 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για την κρέμα, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 450 γραμμάρια κρέμα τυρί, 60 γραμμάρια άχνη, 2 αυγά και 100 γραμμάρια φιστίκι Αιγίνης. Αλέθουμε τα μπισκότα και τα ανακατεύουμε με τα αμύγδαλα και το βούτυρο λιωμένο. Πιέζουμε σε ένα τσέρκι, τετράγωνο 20x20. Ανακατεύουμε το τυρί με τη ζάχαρη και προσθέτουμε τα αυγά. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί, ενσωματώνουμε μαζί με το τυρί. Σκορπίζουμε τα μισά φιστίκια πάνω από το μπισκότο, αδειάζουμε την κρέμα και σκορπίζουμε τα υπόλοιπα φιστίκια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Αφήνουμε ένα βράδυ στο ψυγείο και κόβουμε σε κομμάτια. Φέρε 2-3 γιατί θα δοκιμάσετε κιόλας. Μα πιστεύω που αυτό με λουλούδι σωστό, σου κάνει μισή δουλειά. Γιατί ωραίο που είναι. Πολύ ωραίο. Let your arms invite me, for who knows when we'll meet again in this world. Εσύ θέλεις αυτό. Καλά, μόνο αυτό δηλαδή θα δοκιμάσω. Ω, το κομματάκι, βρε παιδί μου, θα σου δώσω το ταψί, ψήνω κι άλλο, μην ανησυχείς. Καλή όρεξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο, όπως πάντα. Ναι, εγώ φεύγω τώρα, θα σας αφήσω. Και εσείς στο σπίτι δοκιμάστε τα. Έλα. Θέλω να συνεργαστείτε. Έλα, το κρατάω όπου υπάρχει. Μωρά παιδί, το γράψε μιλέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Θέλω το πρώτο να χαιρετήσω τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Το πρώτο το έφαγες. Είναι καλό το τυρί. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας πέτω. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ απαλή κρέμα. Δηλαδή, πραγματικά σαν να φρόσε. Τα κατάφερα. Τα κατάφερες πάλι. Ευχαριστώ πολύ γιατί με βοηθήσατε. Αυτό πρέπει να είναι. Ευχαριστώ σε όλους σας. Κρατάω το πιάτο για να τρώνε οι υπόλοιποι. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με, ποιος ξέρει, θα δούμε με τι. Καλό βράδυ. Special γλυκά λοιπόν για το Πάσχα. Για το Πάσχα. Για το Πάσχα, για να δω. Call me irresponsible. Unreliable, throw in undependable too. I do my foolish alibis, boy. Girl, I'm not too clever. I just adore you.